Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον Άρχοντα Υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τον κύριο Γεώργιο Χατζηφρόνογλου, τον και διευθυντή της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών, όπως μας εφράνει πνευματικά με ύμνους εκκλησιαστικούς και γιατί όχι και με αθάνατα δημοτικά τραγούδια. Παρακαλούμε πολύ όλη τη χοροδία να παραστεί. Πριν ξεκινήσει η χοροδία μας, ο κολοκοντρός που βρίσκεται εδώ πέρα για δύο μόνο λεπτά θέλει να μας απαγγείλει το όραμα του κολοκοντρώνη. Να του δώσουμε το λόγο. Εκεί κοντά στην Εκκλησιά σταμάτησε ο γέρος. Κοίταξε γύρω Ερημιά, ήσυχο και αγιωμένος. Τ' άλογο στρέπει τη ματιά στο λιόγαρτο χορτάρι. Τ' αφήνει ο γέρος και ακουμπά σε ριζιμιό λιθάρι. Στην πέθα κάθεται βαρύς, λίγη γαλήγη ναύρη, μα μέσα η έννοια του κυλά, πέτρα βαριά και μαύρη. Έρημη πατρίδα, λέει αργά, στενάζει και δακρύζει. Κι ύστερα, βοήθα Παναγιά, με πόνο μουρμουρίζει. Περνάει ώρα, σκέπτεται και αποσταμένος γέρνει. Και εκεί στην πέτρα η κούραση ύπνο κλεφτό του φέρνει. Και τότε βλέπει το όραμα. Μέσα από την εκκλησιά προβαίνει εκείνη ολόφωτη με άσπρη φορεσιά. Γαλήνιωνε το βλέμμα της μαζί και αυστηρό και πάει κοντά στον γέροντα με βήμα σταθερό. «Ε, γέρο», λέει μήρε μία γενική φωνή, «κρίμα βαρύ τη μοίρα του άντρας να θυνεί. Δεν είσαι εσύ και να θυνείς. Σήκω λοιπόν και τράβα. Κι ας γίνει σε αστραπή και ψυχή σου λάβα. Μέγας αγώνας σε κάνει. Εμπρός λοιπόν προχώρα. Και στο πρεβός θα σταθεί ένας λαός, μια χώρα». Σας στίζει ο γέρος, με στυλά τα μάτια την κοιτάει και μέσα θάμπος ιερό, «για είσαι» τη ρωτάει. «Τι θες να μάθεις» τα παντά με λόγια ξεκομμένα, «πες μαθές Παναγιά, πες μαθηνά Παρθένα. Είμαι το πνεύμα της φυλής από χιλιάδες χρόνια που δεν αντέχει πια να ζει στη μαύρη καταφρόνια. Ήρθε η ώρα γέροντα, δεν δόνησες ακόμα. Σύμφθε λοιπόν και κοίταξε αυτό το αρχαίο χώμα που άνοιξε εμπόδια σε. Σκύψε, θα δεις καθάρια της ελευθερίας που έρχεται τα φτερωμένα χνάρια. Αχ, Παναγιά μας, βοήθα μας». Ο γέροντας στενάζει, κινηματιά του δέηση, ως τώρα μα κοιτάζει. «Κρέφτη παλιέ του», λέει αυτή, «τα τόσα που έχεις πάθει. Θα έπρεπε από πολύ καιρό να σε έχουν μάθει πως τη βοήθεια που θες και τη ζητάς με πόνο μέσα σου μόνο θα τη βρεις. Στην πίστη σου και μόνο. Αλλά χαρά στην ελευθερία σε άλλον μην ελπίζεις. Μόνος σου πάρτι να μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις». «Μόνος μου», κάνει ο γέροντας, «για κοίταξε κυρά μου, με κατάληψαν όλοι τους, κανείς ολοκυρά μου». Και τότε αυτή του μίλησε στη γλώσσα και ο μάτι. «Κανείς δεν σε εγκατέλειψε να σου πιένει πίστη. Η πίστη για το δίκιο σε αυτή μονάχα φτάνει και λόγιο να σου σύντομα θα δεις ανθρωπομάνι. Κοίτα μπροστά σου λόγισα, τραχείς ο δρόμος θα είναι, με πέτρες που ξεσκίζουνε και αγκάθια που τρυπάνε. Και αυτό το δρόμο που τραβά από κορφή σε ρέμα θα τον χαράξει σταθερά με τις καρδιά στο αίμα. Και πώς θα αντέξω», τη ρωτά. «Στο διάβα τέτοιου δρόμου δεν έχω άνθρωπο κοντά, μονάχα τα λογό μου. Σου φτάνει τ' άλογο. Με αυτό θα αρχίσει την πορεία. Με αυτό θα φτάσεις και με αυτό θα μπει στην ιστορία». Βουμάζει τ' άλογο πιο εκεί και ο γέροντας ξυπνάει. Το χαλινάρι αρπάζει και αυτή η καβάλα ξεκινάει. «Να τον ψηλά στο διάσυλο, προς το σκοπό το δέλει». Και ο ήλιος ολοπόρφυρος παγάλια βασιλεύει. Πελώρη ανοίγει τη σκιά του γεροστρατηλάτη, καθώς το δρόμο της τιμής δείχνει καβάλα στάτη. Έτσι πάλι πρόβαλε ο γέροντας μια μέρα. Προύθυρος πάνω σ' άλογο σε ελεύθερον αέρα. Επρόβαλε Πελώριος να δείξει στους αιώνες και στους λαούς πώς γίνονται της λευτεριάς οι αγώνες. Η Ελλάδα για την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα. Για την Ελλάδα του!
Oh,
προτροπή είναι να συνεχίσουμε παραδοσιακά. Τραγούδια. Solo, oh, 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 oh,
Oh,
μετά το σύντομο αλλά ωραιότατο αυτό διάλειμμα που η ψυχή μας γέμισε από Ελλάδα, από τα όμορφα αυτά δημοτικά τραγούδια, αλλά και από τις ύμνους που μας απέδωσε η χοροδία του κ. Χατζηχρόνογλου.